Η διεύθυνση στο μειονοτικό χωρίο του Έπειρου. Μέγα δέλειο που αριθμεί 1.200 κατοίκου και κομμάτου. Η Νασκάλα μετατέθηκε στη Θεσσαλονίκη δυσμενό κατά την ίδια. Θεωρείται από τι πιο χαρισματικέ ελληνίδε εκπαίδευση με πλούσια δράση του κομμάτου. Μέσα από τον κυβωτό συνεχίζει να προσφέρει τι γνώσει τη σε παιδιά κομμάτων. Διαδρόμοντα αυτό, κάποιοι τι έκαναν του σκοπού τη μετάθεση, μα αφήσαν τη μεγάλη ελληνίδα, δεν το έβαλε κάτω. Συνέχισε, πολέμησε για αυτό που πιστεύει, δηλαδή ότι κανένα παιδί που ζει σε ελληνικό έδαφο δεν πρέπει να μην γνωρίζει γράμμα. Φυσικά το έργο τη έπρεπε να γίνει θέμα στα μεσανατολική ενημέρωση, καθώ και η δίωξή τη για να δικαιωθεί. Αν τη σταματούσαν, τι θα λέγανε για του καλούριου στο ελληνικό σχολείο. Η Ακαδημία Αθηνών την τίμησε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας που την πρόκειται προς Μωράνης. Σήμερα θυμάμαι εδώ. Ο λαός του Κυριάκη χειροκροτούμε για αυτά που πρόσφερε και θα προσφέρει ακόμα. Σήμερα τη ζητούμε να συνεχίσει για τους ιερούς που ζούμε και βιώνουμε. Οι Έλληνες και οι συναλλαγές μας δίνουν ελπίδα και δύναμη. Το βραβείο στην δασκάλα των κομμάτων, όπως την αποκαλούν πλέον όλοι, θα αποκαλεί μια δασκάλα. Η πρόεδρος του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Κορφού, κυρία Ευθυμία Χρυσοκοπούλου Τσακίδου, και το δίπλωμα θα απολύνει ο τέλος δήματος μεθάνου, κύριος Παναγιώτης Ζηλάτου. Το βραβείο απολύνει την εκπαίδευση φέτος τη δασκάλα των κομμάτων, κυρία Χαράνη Κοπούλου. Εύχομαι να μας δείτε να μην